ασθενούς τομέα. Τώρα, στο πλαίσιο λειτουργίας της Αγκρότικα, εκτός από μηχανήματα και τεχνολογίες νέας αιχμής που θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά οι ενδιαφερόμενοι και μάλιστα όσοι έχουν στα χέρια τους τα σχέδια βελτίωσης και έχουν την αγοραστική δυνατότητα να τα προμηθευτούν, μπορούν να παρακολουθήσουν και τρία σημαντικά συνέδρια που θα γίνουν στους χώρους της Αγκρότικα. Ένα από αυτά τα συνέδρια αφορά τα συνεταιριστικά σχήματα. Γι' αυτό θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καραντινή, στρατηγικό σύμβουλο του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη νέα γενιά. Κύριε Καραντινή, αύριο στις χώρους της Αγκρότικα θα πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο συνέδριο. Σε ποιους απευθύνεστε, ποιος είναι ο στόχος του συνεδρίου? Yes. Καταρχήν, μια μικρή διόρθωση, Κώστα με λένε. Με συγχωρείτε, σημειώθηκε λάθος από την αρχή. Με συγχωρείτε, κύριε Καραντινή. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρεστε σε αυτό και το διαφημίζετε, γιατί χρειάζεται για ούτως ώστε να ξέρει ο κόσμος που τους ενδιαφέρει για να έρθει. Ποιους ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει καταρχήν τους συνεταιριστές. Αυτούς που είναι σε συνεταιρισμούς αυτή τη στιγμή, μέλη, διοικητικά συμβούλια, μάνατζερς κτλ. Αλλά ενδιαφέρει γενικότερα τον αγροτικό κόσμο, γιατί αυτό που προσπαθούμε σε αυτό το συνέδριο είναι να δημιουργήσουμε ένα καινούριο αφήγημα για το συνεταιρισμό. Το οποίο λέει τι? Τι λέει το καινούριο αφήγημα? Το καινούργιο αφήγημα για τον συνεταιρισμό λέει αυτό που έλεγε ο συνεταιρισμός από την αρχή της δημιουργίας του. Ότι ο συνεταιρισμός είναι καταρχήν μια επιχειρηματική δράση, μια συλλογική δράση, η οποία έχει σκοπό να εξυπηρετήσει αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν ως μέλη. Άρα το καινούργιο αφήγημα είναι παλιό, κύριε Καραντινινή. Το καινούργιο αφήγημα είναι παλιό, αλλά δυστυχώς αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κυρία Ανδρίτσου, είναι ότι ο συνεταιρισμός έχει φορτωθεί με ένα πολύ άσχημο όνομα και το αφήγημα αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Το όνομα δηλαδή ότι ο συνεταιρισμός είναι μια οργάνωση η οποία τρέχει πίσω από τις επιδοτήσεις, είναι διεφθαρμένη, είναι πολύ κοντά στην κομματική εξουσία κτλ. Αυτό το αφήγημα. Η αλήθεια είναι την ταμπέλα του διεφθαρμένου την κουβαλούν πολλοί συνεταιρισμοί, καθώς έχουν γίνει σε πολλούς ατασταλίες, όπου δεν διώχθηκαν τα μέλη τους και υπάρχει στην κοινωνία έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα αρνητική. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει μέσα από το νέο αφήγημα, μέσα από τον σχεδιασμό ανταγωνιστικών συνεταιριστικών σχημάτων. Αυτό μπορεί να αλλάξει σιγά σιγά, κυρία Ανδρίτσου. Δεν γίνονται αυτά με επαναστάσεις και κυρίως δεν γίνονται μόνο με αλλαγές νομοσχεδίων. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το ότι η παραγωγή, οι συνεταιριστές και οι μέλλοντες συνεταιριστές θα πρέπει να εκπαιδευτούν, να καταλάβουν τι σημαίνει συνεταιρισμός, τι σημαίνει συλλογική δράση, ότι απαιτεί ένα ήθος, απαιτεί μια εντυμότητα και κυρίως απαιτεί επίσης μηχανισμούς ελέγχου, παρακολούθησης, μηχανισμούς δηλαδή διακυβέρνησης. Και σήμερα έχουμε τέτοιους μηχανισμούς που τους χρησιμοποιούν όλες οι μοντέρνες επιχειρήσεις και άρα θα πρέπει σιγά σιγά να τους υιοθετήσουν και οι συνεταιρισμοί, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη εμπιστοσύνη για να λειτουργήσουν σωστά. Κύριε Καραντινινή, και ασχολούμαι έτσι πολλά χρόνια με το αγροτικό ρεπορτάζ, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε μια δυστοκία από τους νέους ανθρώπους να εμπλακούν με το συνεταιριστικό κίνημα λόγω όλων των προβλημάτων που κουβαλούν οι παλαιοί συνεταιρισμοί. Αυτή η δυστοκία έχει ξεπεραστεί? Υπάρχει ενδιαφέρον για ενασχόληση από το νέο αίμα που είναι στην Ήπεθρο? Κοιτάξτε, δεν έχω κάνει κάποια μελέτη να σας πω. Φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον όσους ερχόμαστε σε επαφή. Αλλά όλοι, όπως είπατε, είναι επιφυλακτικοί λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος και του παλαιού αφηγήματος που είπαμε προηγουμένως. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η διαδικασία είναι αργή, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενημέρωση. Κυρίως όμως χρειάζεται εκπαίδευση. Θα πρέπει επιτέλους, ξέρετε, η τέταρτη αρχή των συνεταιρισμών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Συνεταιρισμών είναι η εκπαίδευση. Οι συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουν τα μέλη τους και την κοινωνία γενικότερα. Όσο αφορά όχι μόνο τον συνεταιρισμό και τη συνεταιριστική ιδέα, αλλά σε γενικότερα θέματα. Οι επιτυχημένοι συνεταιρισμοί στον κόσμο το κάνουν αυτό
αφιερώνουν πάρα πολύ ενέργεια σε αυτό το πράγμα. Τι ώρες είναι αύριο το συνέδριο για τους ενδιαφερόμενους? Ξεκινάει στις 10 η ώρα το πρωί. Και ολοκληρώνεται το απόγευμα στις 6, πολλές εισηγήσεις, πολλές παρουσιάσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, περιμένουμε τον κύριο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Έχουμε συνεταιριστές αξιόλογους από τη Δανία, από την Ολλανδία. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. Έχουμε ειδικούς από την Αμερική. Και κυρίως έχουμε την αφρόκρεμα των ελληνικών συνεταιρισμών, όσους μπορούσαμε να φέρουμε. Αλλά ξέρετε, αυτό που λέτε, κυρία Ανδρίτσου, είναι οι συνεταιρισμοί των συνεταιρισμών. Έτσι λείπουν δηλαδή τα συλλογικά σχήματα των συνεταιριστικών οργανώσεων, η πυραμίδα δηλαδή της οργάνωσης. Θα διαπιστώσετε αύριο τις ελλείψεις και πιστεύω να διορθωθούν όλα και να είναι καλύτερα τα νέα που θα έχετε να μας ανακοινώσετε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραντίνη, για αυτή τη συνέντευξη. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε μαζί μας, συνεχίζουμε με άλλα θέματα.